Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε τον Θεό για όλα, αλλά και για την ευκαιρία που μας δίνει να είμαστε και σήμερα μαζί στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού», που είναι η εκπομπή όπου συμμετέχετε ενεργά εσείς, στέλνοντας με email στη διεύθυνση την οποία βλέπετε τις απόψεις σας, τις διαφωνίες σας, τις ερωτήσεις σας και οτιδήποτε άλλο σας απασχολεί ή θέλετε να σχολιάσουμε και να συζητήσουμε. Και εμείς με τη χάρη του Χριστού, μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, θα προσπαθούμε πάντοτε να σχολιάζουμε αυτά τα οποία εσείς, τα θέματα τα οποία εσείς μας αποστέλλετε. Σήμερα θα συζητήσουμε μια ερώτηση που στέλνει ο αγαπητός Σταύρος. Στην Α Κορινθίους 12:6, ενώ αναφέρει αναλυτικά τις διαιρέσεις των χαρισμάτων και των διακονιών, δεν αναφέρει τις διαιρέσεις των ερεγχυμάτων. Ποιες είναι? Επίσης, μπορείτε να εξηγήσετε ποια είναι η διακονία της βοηθείας και κυβερνήσεως? Ναι, αγαπητέ Σταύρο, ας διαβάσουμε το εδάφιο το οποίο λες. Αναφέρεται στο 2Β κεφάλαιο, 12 κεφάλαιο και εδάφιο 4, 5 και 6. Είναι δε διαιρέσεις χαρισμάτων, το πνεύμα όμως το αυτό. Είναι και διαιρέσεις διακονιών, ο Κύριος όμως είναι ο αυτός. Είναι και διαιρέσεις ενεργημάτων, ο Θεός όμως είναι ο αυτός, ο ενεργών τα πάντα εν πάση. Αναφέρεται λοιπόν ο Λόγος του Θεού, αγαπητέ Σταύρο, πρώτα για τις διαιρέσεις χαρισμάτων, οι οποίες δίδονται μέσα στην Εκκλησία από το Πνεύμα το Άγιο, δηλαδή είναι το έργο του Πνεύματος του Αγίου μέσα στην Εκκλησία. Επίσης είναι η διαιρέση των διακονιών, όπου είναι το έργο το οποίο εργάζεται ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος μέσα στην Εκκλησία. Και τέλος είναι η διαιρέσεις των ενεργημάτων, τις οποίες δίδει ο Θεός. Η αλήθεια είναι ότι για μέν τις ενέργειες χαρισμάτων, τις διαιρέσεις χαρισμάτων αναφέρεται λεπτομερώς ο Λόγος του Θεού αμέσως παρακάτω στο 7, 8, 9, 10 και 11 κεφάλαιο. Για τις διαιρέσεις των διακονιών, όπως θα δούμε, είναι στην επιστολή προς Εφεσίους και αναφέρεται στο 4 κεφάλαιο και στο εδάφιο 11, 12, 13 14, για τις διαιρέσεις, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, ενεργημάτων, τις οποίες ενεργεί ο Θεός, δεν αναφέρεται λεπτομερώς. Όμως εμείς μπορούμε να σκεφτούμε το έργο, όπως μας αποκαλύπτει μέσα από το Λόγο του Θεού, το οποίο εργάζεται ο Θεός μέσα στην Εκκλησία και εν γέννη. Όπως να δούμε και στη συνέχεια, το έργο που εργάζεται ο Χριστός και το έργο που εργάζεται το Πνεύμα το Άγιο πιο σύντομα. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο λέγει, εγώ εργάζομαι και ο Πατέρας μου εργάζεται. Ποιο είναι το έργο του Πατέρα? Η Γραφή λέει, ουδείς δύναται να έλθει προς εμέ, αν τούτον δεν ελκύσει ο Πατήρ. Άρα το πρώτο έργο το οποίο εργάζεται ο Θεός για τη σωτηρία των ανθρώπων είναι ότι ελκύει τους ανθρώπους με την αγάπη του, καθώς είναι και γραμμένο, σε αγάπησα με αγάπη σε αιώνια και σε ήλκησα με έλεος. Άρα με την αγάπη του, την αγάπη την οποία αποκαλύπτει ο Θεός στους ανθρώπους, ελκύει τους ανθρώπους προς Αυτόν. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος ελκυστεί, στρέψει δηλαδή την προσοχή του προς τον Θεό, προς την αγάπη του Θεού, προς τα θαύματα που κάνει ο Θεός στη ζωή του κάθε ανθρώπου που τον εξητεί και που τον πλησιάζει
γιατί είναι γραμμένο πλησιάσετε στον Θεό και θέλει πλησιάσει και αυτός προς εσάς. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος όταν έχει κάποιο φόβο Θεού, δηλαδή κάποιο ενδιαφέρον για το Θεό, δηλαδή κάποια προσοχή δώσει προς το Θεό, τότε ο Θεός τον ελκύει αποκαλύπτοντάς του την αγάπη του. Και όταν ο άνθρωπος πλησιάσει το Θεό, τότε ο Θεός εργάζεται το δεύτερο έργο, το οποίο λέει ο Ιησούς Χριστός, ότι ουδής έρχεται προς εμέ, εάν τούτον τον ελκύσει ο Πατέρας. Τότε ο Πατέρας στέλνει τον άνθρωπο στον Ιησού Χριστό. Πώς? Αποκαλύπτοντάς του ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Δηλαδή, όπως όταν ρώτησε ο Ιησούς Χριστός τους μαθητάς ποιον με λένε, τι να με λέγουν οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου, τότε ο Απόστολος Πέτρος είπε, ο Σίμων τότε, ο Υιός του Ιωνά είπε, «Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Και η άμεση απάντηση του Κυρίου μας ήταν, «Αυτό Σίμων Ιωνά δεν το αποκάλυψε σάρκα και αίμα, δηλαδή άνθρωπος, αλλά ο πατέρας μου ο ουράνιος». Άρα το έργο το δεύτερο το οποίο ενεργεί ο Θεός είναι οι διαιρέσεις ενεργημάτων, θα τολμούσαμε να πούμε, χωρίς να είναι ακριβώς έτσι, είναι να αποκαλύψει στον άνθρωπο τον οποίον ελκύει και ο οποίος ελκύστη από την αγάπη του Θεού, να του αποκαλύψει ότι ο Ιησούς Χριστός, όπως είναι γραμμένος μέσα στον αψευδή και θεόπνευστο λόγο του, είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και όταν ο άνθρωπος γνωρίσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος και το πιστέψει και επικαλεστεί το όνομα του Χριστού και ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, τότε ο Ιησούς Χριστός τον σώζει και τον προσθέτει στην Εκκλησία του. Όμως ο Θεός έχει κι άλλο έργο, τις ενέργειες θαυμάτων τις οποίες κάνει και οι οποίες είναι η υπερβολή των θαυμάτων που γίνονται στη ζωή του ανθρώπου από τον ίδιο το Θεό μέσα στην αγάπη του και στο έλεος του. Θα τολμούσαμε να πούμε και λέω την έννοια με θα τολμούσαμε, τη λέξη θα τολμούσαμε γιατί δεν είναι ακριβώς έτσι και γραμμένο. Αλλά συμπερασματικά αναγνωρίζοντας ποιο είναι το έργο του Θεού το οποίο εργάζεται μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, μέσα στον οίκον του Θεού του Ζώντος, ότι είναι το να ελκύει και το να αποκαλύπτει, να ελκύει τον άνθρωπο με την αγάπη του και να αποκαλύπτει στον άνθρωπο τον οποίον ήλκησε και τον πλησίασε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, είναι οι διαιρέσεις ενεργημάτων. Θα μπορούσαμε βεβαίως να πούμε ότι ο Θεός επιπλέον με την αγάπη του εργάζεται μέσα στην Εκκλησία και κάνει ένα τον άνθρωπο, τους ανθρώπους του Θεού, την Εκκλησία του Χριστού. Επίσης όταν ο Θεός κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο, η τελεία αγάπη δηλαδή κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο, τότε η τελεία αγάπη έξω διώκει το φόβο. Αυτά μόνο θα μπορούσαμε να πούμε, μπορεί να υπάρχουν και άλλα, εμείς έτσι έχουμε καταλάβει και μακάρι να βρεθεί και κάποιος να μας πει και άλλα από τα ενεργήματα του Θεού και θα τα αναφέρουμε σε επόμενη εκπομπή μας. Όμως για να συνεχίσουμε με τις διαιρέσεις των διακονιών που όπως είπαμε είναι γραμμένες στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εφεσίους και μάλιστα στο κεφάλαιο 4 λέγει η Γραφή «Και αυτός ο Κύριος έδωκεν άλλους μεν Αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε Ευαγγελιστάς και ποιμένας και διδασκάλους». Και μάλιστα προς τελειοποίηση και μάλιστα το κείμενο λέει προς καταρτισμό των Αγίων για το έργο να υπηρετούνε τους αδελφούς και τον Χριστό ώστε να οικοδομείται το σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία μέχρι ότου καταντήσουμε όλοι πρώτον εις την ενότητα της πίστεως, δεύτερον εις την επίγνωση του Υιού του Θεού, τρίτον εις άνδρα τέλειον κατά το μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Τέταρτον, να μην είμαστε δηλαδή πλέον νήπιοι, κυματιζόμενοι με πάντα άνεμο διδασκαλίας δια της δολιότητος των ανθρώπων και δια της πανουργίας εις το μεθοδεύεστε την πλάνη και τέλος αληθεύοντες εις την αγάπη να αυξάνομεν εις αυτόν και εμείς και όλοι καθώς αυτός είναι η κεφαλή ο Χριστός και εμείς είμαστε το σώμα του Χριστού και μέλη του σώματος του Χριστού. Άρα λοιπόν ο Κύριος μας δίδει
διαιρέσεις διακονιών που είναι Απόστολοι, που έχουν εξουσία και δημιουργούν εκκλησίες, είναι προφήτες που έχουν προφητικό λόγο και φέρουν τα μηνύματα του Θεού, Ιησού Χριστού και Πνεύματος Αγίου στην εκκλησία μέσα. Τρίτον, ευαγγελιστές, όπου κηρύττουν σε ανθρώπους το Λόγο του Θεού με ιδιαίτερη διακονία και χαρίσματα, ώστε οι άνθρωποι να πιστεύουν. Ποιμένες, ώστε να επιμελούνται και να κυβερνούν την Εκκλησία του Χριστού με φροντίδα και αγάπη. Και τέλος, διδασκάλους, που να δίδουν τη γνώση του Ευαγγελίου μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Αυτές οι διακονίες, οι πέντε, δίδονται από τον Χριστό για τον καταρτισμό και για την αύξηση και οικοδομή της Εκκλησίας του Χριστού. Οι διαιρέσεις χαρισμάτων είναι, όπως περιγράφονται στην Επιστολή προς Κορινθίους του Αποστόλου Παύλου την πρώτη, στο 12ο κεφάλαιο και στο 7ο εδάφιο κλπ. Διαβάζω: «Δίδεται εις έκαστον λοιπόν η φανέρωση του Πνεύματος προς το δικό του συμφέρον». Εν γέννη, το Πνεύμα το Άγιο ζωοποιεί τους ανθρώπους, οικοδομεί τους ανθρώπους, προτρέπει τους ανθρώπους, οδηγεί τους ανθρώπους, ώστε να τους φέρει, αφού τους βγάλει από το φρόνημα της σάρκας, στο φρόνημα του Πνεύματος, ώστε όχι μόνο να ζουν κατά το Πνεύμα, αλλά και να περπατούν κατά το Πνεύμα. Και πώς εργάζεται ο Παράκλητος μέσα στην Εκκλησία, με το Λόγο Σοφίας, που σημαίνει ότι δίνει χάρισμα στον κήρυκα να φέρνει σε κατάνοιξη τις καρδιές των ακουόντων μέσα από το χάρισμα και το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Δεύτερον, το Λόγο Γνώσεως, όπου δίδει στους ανθρώπους, τους διακόνους, δηλαδή στους έχοντες διακονία, με το κήρυγμα την αποκάλυψη και τη γνώση του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού και των γραφών εν γέννη. Σε άλλους, πίστης δια του αυτού Πνεύματος, και πάλι δια την οικοδομή, και το χάρισμα της πίστεως είναι ένα από τα μείζωνα χαρίσματα, όπως αναφέρονται στη Γραφή, γιατί όποιος έχει το χάρισμα της πίστεως, ό,τι πει και ό,τι προσευχηθεί γίνεται. Τα χαρίσματα των ιαμάτων, που είναι χαρίσματα θεραπείας και πράγματι είναι πάλι μέσα στα μείζωνα χαρίσματα. Επίσης, οι ενέργειες θαυμάτων είναι μεγάλα θαύματα, όπως ακριβώς έκαμε ο Χριστός το νερό κρασί ή διέταξε τους ανέμους και τη θάλασσα να ησυχάσουν, παρόμοια τέτοια, που επίσης είναι στα μείζωνα χαρίσματα. Οι διακρίσεις πνευμάτων, όπου έχει τη δυνατότητα ο άνθρωπος να διακρίνει, ο έχουν το χάρισμα αυτό, να διακρίνει το πνεύμα που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο, και ιδιαιτέρως αν υπάρχουν πνεύματα πονηρίας ή αντιστάσεως. Πολλοί θεωρούν ότι και αυτό το διάκρισης πνευμάτων ανήκει στα μείζωνα χαρίσματα. Τέλος, είναι τα είδη γλωσσών, δηλαδή ένας άνθρωπος όχι μόνο σαν σημείο την ώρα που βαφτίζεται με Πνεύμα Άγιο ή πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο μιλάει ξένες γλώσσες, αλλά έχει το χάρισμα να μιλάει πολλές ξένες γλώσσες όποτε θέλει, βεβαίως πάντοτε, χωρίς να καταλαβαίνει ο ίδιος τις ξένες γλώσσες, καθώς ο νους μένει ακαρποφόρητος όταν ο άνθρωπος μιλάει γλώσσες αγνώριστες. Και τέλος, είναι η ερμηνεία γλωσσών. Όταν ακούγεται κάποιος να μιλάει ξένες γλώσσες μέσα στην Εκκλησία, ο έχουν το χάρισμα της ερμηνείας γλωσσών, μπορεί να διερμηνεύει και να φανερώνει σε όλη την Εκκλησία τα λόγια τα οποία ελάλησε το Πνεύμα το Άγιο μέσα από το χάρισμα είδη γλωσσών. Όλα λοιπόν αυτά τα χαρίσματα τα εργάζεται το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην Εκκλησία για την οικοδομή, την οδηγία, την ευλογία των πιστών μέσα στην Εκκλησία. Όμως ο Ιησούς Χριστός εργάζεται και άλλο έργο, το οποίο αποκαλύπτεται στην Επιστολή προς Ιωάννου, αλλά τώρα στον ουρανό. Διαβάζω από το δεύτερο κεφάλαιο, λέγοντας: «Τεκνία μου, ταύτα σας γράφω δυναμήν αμαρτήσετε, και αν τις αμαρτήσει έχομεν παράκλητον προς τον Πατέρα, τον Ιησού Χριστόν των δίκαιων, και αυτός είναι η λασμός περί των αμαρτιών ημών, και όχι μόνο των ημετέρων, αλλά και περί άλλου του κόσμου». Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν, αφού ανελήφθη, στέκεται στα δεξιά του Χριστού
και μεσιτεύει υπέρ πάντων ημών, καθώς είναι παράκλητος των πιστών ανθρώπων και όλων των ανθρώπων, όπως λέγει, όχι μόνο υπέρ των ημετέρων αλλά και περί όλου του κόσμου, είναι μεσίτης προς τον Πατέρα. Προσεύχεται λοιπόν σαν παράκλητος υπέρ όλων των ανθρώπων, ώστε να μην αποκαλυφθεί η δικαιοσύνη και η εργή του Θεού στους αμαρτάνοντας, αλλά να κάνει χάρη ο Θεός, χάρη του Ιησού Χριστού και της μεσητικής προσευχής του. Αλλά και παράκλητος στη γη, εργάζεται δηλαδή και εκτός από τα χαρίσματα, όπως ο Χριστός εκτός από τις διακονίες, εργάζεται και ο παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, μέσα στην Εκκλησία, εκτός από τα χαρίσματα και όντας παράκλητος επί της γης, και θέλω να το διαβάσουμε και αυτό στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου, του κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, όπου διαβάζω από το 14ο κεφάλαιο, 16ο εδάφιο, και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα και θέλει σας δώσει άλλον παράκλητον, δια να μένει με θυμόν εις τον αιώνα, το Πνεύμα της Αληθείας. Το Πνεύμα της Αληθείας, το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν, εργάζεται μέσα στην Εκκλησία και ως παράκλητος, καθώς είναι γεγραμμένο ότι το Πνεύμα το Άγιο συμβοηθεί, είναι στην σελίδα 1000 στο 8ο κεφάλαιο της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους, λέγοντας το 26 εδάφιο, ως αυτός δε και το Πνεύμα το Άγιο συμβοηθεί εις τας ασθενίας ημών, επειδή το τι πρέπει να προσευχηθόμεν δεν εξεύρωμεν, αλλά αυτό το Πνεύμα υπέρ μεσιτεύει, υπέρ εν τη χάνει, καθώς είναι παράκλητος, υπέρ ημών διαστεναγμών αλαλήτων. Άρα λοιπόν είναι και παράκλητος, ο οποίος προσεύχεται για όλους τους πιστούς μέσα στην Εκκλησία. Επίσης είναι γραμμένο, ο δε παράκλητος το Πνεύμα το Άγιον, το οποίο θέλει πέμψει ο Πατήρ εν το ονόματί μου, εκείνο θέλει σας διδάξει και θέλει σας υπενθυμίσει πάντα όσα εγώ ο Χριστός είπων προς εσάς. Επίσης μέσα στην Εκκλησία, σεις είστε πάντες, λέγει η Γραφή, διδακτή του Πνεύματος του Αγίου, μας διδάσκει το Πνεύμα το Άγιο, μάλιστα ο Χριστός μας λέγει ότι όταν είναι αναγκαίο να απολογηθείτε, μην προμελετήσετε τι να πείτε, γιατί εκείνη την ώρα το Πνεύμα, ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας σας θα διδάξει τι ακριβώς πρέπει να πείτε και θα αποστομώσετε κάθε αντιλέγοντα. Επίσης, στο 26 εδάφιο του κεφαλαίου, μέσα από τη γραφή 15, λέγει: όταν όμως έλθει ο Παράκλητος, το οποίο εγώ, και κάτι άλλο να μην ξεχάσω, από το προηγούμενο εδάφιο, λέει ο Ιησούς Χριστός, θα σας υπενθυμίσει όλα όσα εγώ σας είπα. Και θα σας διδάξει, αλλά και θα σας υπενθυμίσει το Λόγο του Θεού, ώστε να μπορείτε να λέτε αυτά τα οποία θα φέρουν σε αμηχανία και αδυναμία τους αντιλέγοντας. Επανέρχομαι στο 26. Όταν όμως έλθει ο Παράκλητος, τον οποίον εγώ θέλω πέμψει προς εσάς παρά του Πατρός, το Πνεύμα της Αληθείας, το οποίον εκπορεύεται παρά του Πατρός, εκείνο θέλει μαρτυρήσει και περί εμού. Ο Παράκλητος λοιπόν επίσης μαρτυρεί, κηρύττει δηλαδή, για τον Ιησού Χριστόν, για το Λόγο του Θεού, για τον Υιόν του Θεού του Ζώντος. Επίσης διαβάζω από το 7ο εδάφιο του 16ου κεφαλαίου, πάλι κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, εγώ όμως την αλήθεια σας λέγω, συμφέρει σε εσάς να απέλθω, διότι αν δεν απέλθω, ο Παράκλητος δεν θα έλθει προς εσάς. Και αφού απέλθω, θέλω πέμψει αυτόν προς εσάς, και ελθόν εκείνος θα ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως, περί αμαρτίας γιατί δεν πιστεύουν στον Χριστό, περί δικαιοσύνης γιατί δεν βλέπουν τον Χριστό, αλλά ο Χριστός είναι στα δεξιά του Πατρός και μεσιτεύει υπέρ πάντων των ανθρώπων, και περί κρίσεως γιατί ο άρχον του κόσμου τούτου εκρίθη πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, όταν έχισε το αίμα του ο Χριστός και σύντριψε την κεφαλή του διαβόλου. Αυτό λοιπόν είναι εν γέννη το έργο του Πατέρα, του Υιού και του Πνεύματος του Αγίου, δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε οι διαιρέσεις χαρισμάτων, διαιρέσεις διαγωνιών και διαιρέσεις ενεργημάτων. Στη συνέχεια
Ο αγαπητός Σταύρος ρωτάει, μπορείτε να μας εξηγήσετε ποια είναι η διακονία βοηθείας και κυβερνήσεως, η οποία είναι γραμμένη και πάλι στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους και διαβάζω από το 12ο κεφάλαιο και το 27ο εδάφιο. «Και εσείς είστε σώμα Χριστού και μέλη κατά μέρος. Και άλλους μεν έθεσε ο Θεός εν τη Εκκλησία πρώτων Αποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους», αυτές είναι οι διακονίες που διαβάσαμε και δεν θα επανέλθουμε, «έπειτα θαύματα», ενέργειες θαυμάτων, δηλαδή «έπειτα χαρίσματα ιαμάτων», που είναι τα μείζωνα χαρίσματα, «έπειτα βοηθείας και κυβερνήσεις και είδη γλωσσών», στο οποίο αναφερθήκαμε. Και η ερώτηση είναι, ποια είναι η διακονία της βοηθείας και της κυβερνήσεις? Δεν φαίνεται να είναι διακονία, αλλά χαρίσματα βοηθείας και χαρίσματα κυβερνήσεων, κυβερνήσεις και είδη γλωσσών. Ανάμεσα στα χαρίσματα το αναφέρει, όπου είναι τα φυσικά χαρίσματα, και δεν είναι μόνο αυτά, γιατί τα πνευματικά χαρίσματα είναι τα 9 όπως τα περιγράψαμε, αλλά υπάρχουν και τα φυσικά χαρίσματα, τα οποία αναφέρονται στην προς Ρωμαίους επιστολή, όπου είναι κεφάλαιο 12 και 6 εδάφιο και λέγει η γραφή, «έχοντες δε χαρίσματα διάφορα κάτι δοθήσαν εις ημάς χάριν, είτε προφητείαν, ας προφητεύομαι κατά την λογία της πίστεως, που είναι πνευματικό χάρισμα, είτε διακονία, ας καταγινόμεθα εις τη διακονία, που είναι υπηρεσία και είναι χάρισμα φυσικό, είτε διδάσκητης, ας καταγίνεται στη διδασκαλία, που είναι πνευματικό χάρισμα, το χάρισμα της γνώσεως, είτε προτρέπητης, συμβουλεύει δηλαδή, που είναι φυσικό χάρισμα, είτε μεταδίδει, βοηθείας δηλαδή, ας μεταδίδει εν απλότητη, και βοηθείας είναι όταν φροντίζει και περιθάλπτει τους έχοντας ανάγκη, μεταδίδοντας είτε υλικά, χρήματα ή οποιαδήποτε άλλη βοήθεια, είτε και πνευματικά, είτε παρηγοριά και ενίσχυση. Αυτά είναι τα χαρίσματα τα φυσικά που έχει ο άνθρωπος, τα οποία είναι τα τάλαντα που λέμε, που λέγονται αλλιώς. Επίσης ο προϊστάμενος, ας προείσταται με τεπιμελίας, προϊστάμενος είναι πάλι φυσικό χάρισμα το οποίο χρησιμοποιεί ο Θεός και αναφέρεται στην επιστολή του Τιμοθέου, του Αποστόλου Παύλου προς Τιμόθεο την πρώτη, και μάλιστα στο 5ο κεφάλαιο και 17 εδάφιο, «καλώς προϊστάμενοι πρεσβύτεροι, ας αξιώνονται διπλής τιμής, μάλιστα δε ως οικοπιάζωση εις λόγων και εις διδασκαλίαν». Οι προϊστάμενοι λοιπόν πρεσβύτεροι είναι αυτοί που προείστανται αγαθών έργων, όπως λέει στην επιστολή προς Τίτο ο Απόστολος Παύλος, είναι οι προϊστάμενοι αγαθών έργων. Είναι αυτοί που προείστανται, γιατί έχουν αυτή την ικανότητα από το Θεό να κυβερνούν, να διαχειρίζονται και να προείστανται έργων. Αν μάλιστα ο προϊστάμενος κοπιάζει στο λόγο του Θεού, που δεν είναι απαραίτητο, τότε αξιώνεται διπλασίας τιμής. Αυτή είναι η απάντηση, αγαπητέ Σταύρο, στην ερώτησή σου. Έχουμε και μία άλλη ερώτηση να συνεχίσουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, του κάποιου ανώνυμου αδελφού ή φίλου, λέγοντας, σε ποιες περιπτώσεις ένας πρεσβύτερος ή διάκονος πρέπει να κατέβει, να εγκαταλείψει, να παραιτηθεί το αξίωμα που του χάρισε ο Θεός. Πρώτα-πρώτα, πρεσβύτερος και διάκονος δεν είναι αξίωμα, αγαπητέ φίλε, αλλά είναι έργο, καθώς μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού, εάν της ωραίγεται επισκοπήν, καλών έργων επιθυμεί. Είναι επισκοπή λοιπόν και είναι καλών έργων, το οποίο πρέπει να επιθυμεί ο άνθρωπος για να χειροτονηθεί πρεσβύτερος ή διάκονος, τα οποία είναι λειτουργήματα. Λειτουργήματα και όχι αξιώματα. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού αξιώματα δεν υπάρχουν, γιατί δεν υπάρχουν κυβερνήτες, αφεντικά, ηγέτες, αλλά υπάρχουν δούλοι. Ο Απόστολος Παύλος συστήνει τον εαυτό του δούλος Θεού, δούλος Ιησού Χριστού, η Απόστολος Ιησού Χριστού, διαθελήματος Θεού. Και μάλιστα βεβαιώνει ο Χριστός ότι ανάμεσά σας δεν πρέπει να υπάρχουν εξουσιαστές και κύριοι, αλλά
όποιος θέλει να είναι μέγας ας είναι υπηρέτης και όποιος θέλει να είναι πρώτος ας είναι δούλος πάντων ημών. Άρα λοιπόν πρώτον δεν είναι αξίωμα αλλά είναι δουλεία, είναι έργο και στο ερώτημά σου πότε πρέπει να παραιτηθεί από αυτό το έργο να παραιτείται κάποιος τον οποίον ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου, γιατί το Πνεύμα το Άγιο θέτει τους πρεσβυτέρους στην Εκκλησία, πρέπει να παραιτηθεί όταν χάσει τις προϋποθέσεις που πρέπει να έχει κάποιος πρεσβύτερος και οι οποίες είναι οι εξής. Πρώτον, να είναι άμεμπτος μιας γυναικός ανήρ. Αν υπάρχει μόμος δηλαδή στη διακονία ή στην υπηρεσία ενός πρεσβυτέρου, πρέπει να παραιτηθεί όπως και αν πάψει να είναι μιας γυναικός ανήρ. Αν δεν είναι άγρυπνος, που σημαίνει εγκρατής, σόφρον, κόσμιος, φιλόξενος, διδακτικός, όταν χάσει αυτές τις προϋποθέσεις που λέγει ο Λόγος του Θεού. Επίσης, να μην είναι μέθυσος, αν αρχίζει και μεθάει πρέπει να παραιτηθεί. Να μην είναι πλήκτης, να μην τσακώνεται, να μην είναι σχροκερδής. Εάν ο πρεσβύτερος, ο οποίος έγινε γιατί είχε αυτά τα χαρακτηριστικά και τον έθεσε το Πνεύμα το Άγιο και τον αναγνώρισαν με τη χειροτονία το πρεσβυτέριο της Εκκλησίας και ο ποιμένας και οι προϊστώτες της Εκκλησίας. Οι προϊστώτες είναι, στην προηγούμενη ερώτηση επανέρχομαι, οι προϊστάμενοι όπως λέγαμε, στους οποίους πρέπει να υποακούμε και να υποτασσόμεθα κατά το Λόγο του Θεού. Όταν λοιπόν τον χειροτώνησαν, δεν τα είχε αυτά, αν τα χάσει, τότε πρέπει να παραιτηθεί. Επίσης πρέπει να είναι επίοικης, άμαχος και αφιλάργυρος. Κυβερνών καλώς τον εαυτού οίκον. Έχουν τα τέκνα αυτού πιστά εις υποταγήν με τα πάσης της εμνότητος. Διότι αν της δεν εξεύρει να κυβερνά τον εαυτού οίκον, πώς θέλει επιμεληθεί την Εκκλησία του Θεού. Άρα λοιπόν πρέπει να ξέρει να κυβερνάει και να έχει τα παιδιά του τα μικρά μέχρι 18 χρονών που πρέπει να είναι εις υποταγήν με τα πάσης εμνότητος. Αν τα παιδιά του χάσουν τη σεμνότητα μέχρι τα 18 τους χρόνια, τη σεμνότητα που θέλει το Ευαγγέλιο, και χάσουν και την υπακοή τους στον πατέρα τους και στη μητέρα τους, τότε ο πρεσβύτερος πρέπει να παραιτηθεί από το λειτουργήμα του πρεσβυτέρου. Αλλά επίσης αναφέρεται και στον Τιμόθεο και κάτι άλλο, στον Τίτο συγγνώμη, στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Τίτο, που πρέπει επίσης να το αναφέρω, που λέγει η Γραφή, διότι πρέπει ο επίσκοπος να έχει τέκνα πιστά, μη κατηγορούμενα ως άσωτα ή ανυπότακτα. Αν είναι δε πέραν των 18 χρονών που οφείλουν τα παιδιά του να είναι εις υποταγή με τα πάσης εμνότητος, εάν είναι πέραν των 18 και ανεξαρτήτως ηλικίας, εάν τα παιδιά του είναι άσωτα, κατηγορούμενα ως άσωτα ή ανυπότακτα, κατηγορούνται ότι είναι άσωτα ή ανυπότακτα και είναι, τότε και πάλι έχασε την έξωθεν καλή μαρτυρία ο πρεσβύτερος και πρέπει να παραιτείται. Ο πρεσβύτερος λοιπόν, τον οποίον το Πνεύμα το Άγιο θέτει μέσα στην Εκκλησία, βρίσκεται πάντοτε στην κόψη του μαχαιριού, όπως λένε οι άνθρωποι, γιατί πρέπει να υπηρετεί με προσόντα, με προϋποθέσεις τις οποίες το Πνεύμα το Άγιο και ο Λόγος του Θεού θέτει, και όποτε αυτές οι προϋποθέσεις πάβουν να ισχύουν, θα πρέπει άμεσα τόσο ο πρεσβύτερος όσο και ο διάκονος να παραιτείται, χωρίς να πάψει να εργάζεται το έργο του Θεού, αλλά όχι με την εξουσία και τις ιδιότητες που έχει στην Εκκλησία του Χριστού ο πρεσβύτερος και ο διάκονος. Να επιμελείται δηλαδή στα πνευματικά τους αδελφούς μέσα στην Εκκλησία και ο διάκονος να επιμελείται στα υλικά τους αδελφούς μέσα στην Εκκλησία. Άρα λοιπόν η γενική απάντηση στην ερώτησή σου, αγαπητέ φίλε ή φίλη, είναι όταν πάψουν να υπάρχουν στον πρεσβύτερο ή στον διάκονο οι προϋποθέσεις που υπήρχαν όταν τον απεδέχθησαν και τον χειροτώνησαν με οδηγία Πνεύματος Αγίου, ο ποιμένας και το πρεσβυτέριο της Εκκλησίας. Και εδώ αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, τελειώσαμε και για σήμερα. Θα είμαστε μαζί πρώτα ο Θεός την επόμενη φορά στην εκπομπή και πάλι απαντήσει μέσα από το Λόγο του Θεού με τις παρατηρήσεις σας, κρίσεις σας, σχόλια, ερωτήσεις σας που θα μας στείλετε στην διεύθυνση που φαίνεται τώρα στην οθόνη σας. Μέχρι τότε σας ευχόμεθα κάθε ευλογία από τον Πατέρα μας τον Ουράνιο, δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι.